150 γραμμάρια βούτυρο, 375 γραμμάρια ζάχαρη, 6 αυγά, 175 γραμμάρια γάλα, 175 μέλχιμο πορτοκάλι, 2 βανίλιες και 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Γιάννη, είμαστε κομπλέ. Ναι, μη μου αγχώνεσαι, κοιτάω. Όχι, κοιτάει καλά-καλά, σου λέει. Στα μάτια, τον βλέπω. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ρίχνουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη. Ωραία. Να αφρατέψει. Εσύ την έχει κάνει ειδικά για μας και έχει κάνει λοιπόν, και πολύ ωραία. Τώρα θέλω να εξηγήσω στον κόσμο το εξής. Εγώ θα δείξω τη συνταγή, το τι υπάρχει μέσα κάτω από τη ζαχαρόπαστα. Έτσι, γιατί ο χρόνος δεν δείχνει, δεν μπορούμε ούτε να φτιάξουμε ζαχαρόπαστα κατά την άλλη. Είναι και για πιο εξειδικευμένες νοικοκυρές. Έτσι, λοιπόν, χτυπάμε ζάχαρη και βουτυράκι. Μένα η μαμά μου πάντα έκανε αυτό με το φιλέ αμυγδάλου που γράφει, ας πούμε, τη χρονιά. Ναι. Στην κλασική συνταγή. Στην κλασική συνταγή. Ωραία. Πρέπει να είναι όλα σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί αλλιώς θέλει λίγο παραπάνω ώρα. Και εγώ πώς πήγε το μπαζάρ στη Θεσσαλονίκη για τη μέλισσα? Το μπαζάρ πήγε φανταστικά. Μπράβο, μαζέψαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε. Μαζέψαμε αρκετά χρήματα για το μέλισσα και γενικώς ήταν ένα πολύ, πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Τέλεια. Βγήκε, έκανε τα δικά σου. Βγήκα, πήγα στη Δέσποινα. Χαίρομαι πολύ. Γιατί υπάρχει ζωή, ξέρεις. Και χωρίς εσένα πράγματα. Και μαζί με εσένα και όλα αυτά. Λοιπόν. Βούτυρο με ζαχαρή. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Αυτό τώρα ήθελε θερμοκρασία δωματίου. Δεν πειράζει όμως. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Τον αγαπώ τον Γιάννη. Θα σε στείλω στη Σριλάνκα. Όχι. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Με τα τοξικά σαλάτα. Έχει δίκιο. Γιατί τι κάνω. Πάντα του στέλνω τη συνταγή. Δεν στέλνω ποτέ την εκτέλεση. Ποτέ. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθω απλά και θα κάνω τη συνταγή μου. Εντάξει, για να μην είναι καλό, αλλά ζαχαροπλάστη δεν έχει κάνει. Μαζί σου το λοιπόν, στοιχείο. Θα αρχίσουμε να ρίχνουμε τα αυγά που το έχει εσύ, γιατί θέλω να το ευχαριστηθώ για σήμερα. Στο τζαρ κάνει και βασιλόπιτε. Ναι, βασιλόπιτε. Όπω βλέπει τη δικιά σου που σα έφερα σήμερα, κάνω αλλά το τζαρ. Δηλαδή είτε με λογότυπα που είναι πετσερίε. Ζαχαρόπαστε. Τέλεια. Ναι. Α, για εταιρείες λες, Για εταιρείες, οικογένειες, ξέρεις. Ζητάνε διάφορα. Μπορεί να πάρουν μια βασιλόπιτα η οποία πάνω να έχει, ας πούμε, αγιοβασίλινες, να έχει πάνω τα ρανδάκια, να έχει πάνω... Σωστό. Δηλαδή, ξέρεις, να μοιάζει πλέον και με τούρτα. Το βλέπεις, το έχω καλά το σπάσιμο του αυγού, Μια δουλειά που κάνω καλά δεν βλέπω να την αναδεικνύεται. Ρίχνουμε δύο βανίλιες. Μου βλέπω, λίγο ασπράδι στα 8 αυγά, πόπο. Η ανικανοποίητη πεθερά είναι η παλιά. Δύο βανίλιες. Δεν μπορώ. Έλεος. Έλα. Ένα λάξ. Έλα. Για πάμε. Γάλα, πορτοκάλι. Με έχει βάλει στην πλήτα κανονικά, έτσι. Ω, περίμενε. Α, ναι. Να μιλώσαι το. Και εγώ θα σε βοηθώ. Α. Εντάξει. Εντάξει. Επίτηδες, έτσι. Όχι, αγάπη μου, εντάξει, έλα, ένα λάξ. Συγγνώμη, αγάπη. Εδώ. Λοιπόν, το αλευράκι και μας. Εδώ. Δεν ήξερα ότι θα γίνει. Το κατάλαβα. Λοιπόν. Εναλλάξ λοιπόν χυμό πορτοκαλιού με αλευράκι. Τώρα το εναλλάξ της Δέλου το εναλλάξ είναι τύπου τέτοιο, ξέρεις. Α, ωραία, δηλαδή, είσαι πολύ δικιά μου, αγάπη μου, τα ρίχνετε όλα κάτσε μέσα. Κάτσε να φέρω και ένα μαντιλάκι, έτσι. Γιατί γίναμε χάλια. Αλλά βέβαια τώρα εσείς δεν θα πάτε με όλα αυτά τα φουστάνια και τα κοσμήματα να κάνετε συνταγή όπως εμείς. Λοιπόν. Με μια φορμούλα. Πολύ απλά. Άρα τα βάζουμε όλα μέσα, κάτσε να σου κάνω και μια μίνι καθαριότητα. Να μην λέει εδώ η μέρη. Τώρα τι γίνει, ο κόσμος θα βάλει και θα στα 180 βαθμούς έτσι, περίπου μία ωρίτσα κάτσε θέλει λίγο. Το συγκεκριμένο. Άρα δηλαδή αυτή ήταν η συνταγή, βάζουμε that's όλα it. Τα και υλικά. Έχουμε χρόνο να την κόψουμε κιόλας. Τέλεια, ελάτε να κόψουμε βασιλόπιτα, παιδιά. Μισό λεπτό. Άρα χτυπάμε το μείγμα, ελάτε παιδιά. Μισό, κόβουμε τη βασιλόπιτα, καλέ. Τούρμπο. Α, μετά τη διαφημίση θα την κόψουμε. Γιατί. Ναι. Καλά, καλέ, περιμένω. Απλά πρέπει να, να δούμε λίγο το μείγμα. Πρέπει να βουτυρώσουμε, ναι, πρέπει να το ανακατέψουμε λίγο. Να βουτυρώσουμε και την να... Άλλα... Δεν πρέπει να σφίξει λίγο παραπάνω, μας αρέσει να είναι έτσι... Πάλι τα ίδια θα λέμε. Μια ερώτηση έκανα καλά. Φτάνει πια κυρία. Με τις ερωτήσεις σου. Όχι, δεν πρέπει. Κοίταξε να δεις. Α, θα πρέπει από κάτω, αγάπη μου, όλο. Α, πρέπει συγγνώμη. Να το πάρεις από κάτω. Θα τη σφάξω. Όχι, ρε. Του Χριστού, του σπιτιού, του Άι Βασίλη. Τι. Ωραία. Τέλεια. Όλοι μαζί. Άρα, μαζί με τη σπατουλίτσα μας παίρνουμε και το κομμάτι που, που έχει μείνει. Να ξαναβάλουμε το μίξερ. Βέβαια, βέβαια, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, να δώσουμε χρόνο, να τη δούμε μετά έτοιμη. Το μείγμα, τι θες, Μέρη.
Να ξαναδούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά. Ναι, Μάνια, και να τα πω στον κόσμο. 250 γραμμάρια βούτυρο, 375 γραμμάρια ζάχαρη, 6 αυγά, το έχεις, πάμε. 175 γραμμάρια γάλα, 175 ml χυμό πορτοκάλι, 2 βανίλιες, 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όλα μαζί στο μίξερ. Αυτό είναι. Ωραία. Ναι, α. Πάρα πολύ ωραία. Πόση ώρα την ψήνει η ζύμη μας. Μία ώρα 180 βαθμούς. Αυτό ωραία. Που κάναμε παλιά, το έκανε η μαμά μου, το θυμάμαι. Πού βάζει το καλοριφέρ τη ζύμη για να φουσκώσει, δεν το κάνουμε. Σαν τσουρέκι, αρέσει. Το έκανε σαν τσουρέκι, εμένα η μαμά μου. Άλλη συνταγή, αγάπη μου. Αυτό είναι και άλλη. Α, εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Άλλη συνταγή. Λοιπόν, έχουμε αλευρώσει και έχουμε βουτυρώσει. Μπορεί αν κάποια φίλη την έκαναν έτσι στο σπίτι τη να θέλει να την εφαρμόσει και σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ποια κάμερα δείχνει αυτό. Έτσι, το έχουμε αλευρώσει και το έχουμε βουτυρώσει, έτσι. Εσείς νομίζετε ότι όλες οι τηλεθεάτριες έχουν τελειώσει ζαχαροπλαστική όπως η Μάνια. Ναι. Και δεν αφήνετε εμάς να εκφράζουμε απορίες και ερωτήσεις μπορεί να κάνει. Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχω τελειώσει ακριβώς. Έχω κάνει σεμινάρια. Αγαπάω. Άκουσα να δεις αγάπη. Όταν αγαπάς κάτι, το μαθαίνεις. Και πειραματίζεσαι και το δοκιμάζεις. Δηλαδή η Μάνια στον ελεύθερο χρόνο. Δεν χρειάζεται να βάλεις άλλο που θες να βάλεις και άλλο. Πειραματίζεται και 180 γραμμάρια. Στον αέρα. Στον αέρα λοιπόν. Πολύ ωραία σου κούρασα. Γεια σας, έφυγε. Πρόντο. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις. Να ψηθεί η βασιλόπιτά μας, μου είπες, 180 βαθμούς, σαν ένα κέικ, έτσι, περίπου μία ώρα. Τέλεια. Στον αέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανακοινώσουμε τον νικητή της...